των πυράβλων την ίδια ώρα που το δεύτερο γεωτρύπανο κινείται ήδη και αυτό προς την μεριά της Κύπρου. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Βεβαίως. Ο κύριος Ερντογκάν δεν σταματάει τις προκλήσεις, ούτε τις δηλώσεις. Από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα ή τουλάχιστον οι ενέργειες που έχουν γίνει δεν αναστέλουν τις κινήσεις του. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται ένα λεκτικό, το οποίο θα είναι αρκετά σκληρό για την Τουρκία. Και παράλληλα, από το προσχέδιο που άκουσα, βεβαίως το προσχέδιο με το τελικό κείμενο πολλές φορές έχει τεράστιες διαφορές, από το προσχέδιο που άκουσα δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν υπάρχει ούτε καν η λέξη μέτρα, κύριε Υπουργέ. Ναι, δεν ξέρω. Έχω όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα πούνε για κάποια μέτρα τα οποία θα ληφθούν στη συνέχεια αν δεν αλλάξει κάτι από τις κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις δεν φαίνεται να σταματούν. Δεύτερο γεωτρύπανο οδεύει προς την θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Αν υπάρχει κάτι ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά, είναι ότι οι Τούρκοι σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον, εσείς έχετε καλύτερη πληροφόρηση βεβαίως από μένα, δεν φαίνεται να δείχνουν μια διάθεση να κάνουν το επόμενο βήμα, να πλησιάσουν δηλαδή την ελληνική ΑΟΣ και εκεί τα πράγματα να γίνουν πολύ δυσκολότερα. Οι προθέσεις τους, οι δηλωμένες και αυτά που κατά καιρούς περνάνε ότι έχουν σαν πρόθεση, είχαν και αυτό το πλάνο και πιθανώς να το έχουν ακόμα. Η εκτίμηση όμως είναι ότι είναι τόσα τα θέματα που πρέπει να συνδυαστούν και τόσα τα προβλήματα που πρέπει να λύσουν, που δεν φαίνεται να έχουν πρόθεση να το κάνουν. Ωστόσο, επειδή πάντα μιλάμε με πιθανότητες, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί υπάρχουν ενδιάμεσα ένα σωρό άλλα θέματα που θα προκύψουν, όπως οι αποφάσεις που θα πάρει αυτή τη στιγμή που θα παρθούν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει με τους Αμερικάνους, με τους οποίους είναι σε μια πολύ μεγάλη κόντρα αυτή τη στιγμή, εξαιτίας των S-400 και των F-35, και αν οι Αμερικάνοι πάρουν κάποια μέτρα ή δεν θα πάρουν, δεν ξέρουμε. Όλα αυτά θα δούμε πώς εξελιχθούν. Αυτά δεν μπορείτε να τα προβλέψετε προφανώς, τα παρακολουθείτε. Το ερώτημα, Υπουργέ, είναι τι θα κάνουμε εμείς. Και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλη η ελληνική πολιτική ηγεσία έχει πει ότι δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια εάν οι Τούρκοι επιχειρήσουν να μπουν στην θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Στέλνουμε το στόλο εκεί, αντιδρούμε με κάποιο άλλο τρόπο? Τι λένε τα επιχειρησιακά πλάνα? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Εκείνο όμως που δηλώνουμε και που νομίζω και ο τελευταίος Έλληνας το καταλαβαίνει, είναι ότι δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και να το αφήσουμε να γίνει. Άρα δεν θα γίνει, λέτε? Οπότε δεν θα γίνει. Το κρατάω αυτό. Διαβάζω και κάτι άλλο στο διαδίκτυο. Είναι μια άποψη την οποία θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ότι οι Τούρκοι ήδη έχουν κερδίσει κάτι σημαντικό από όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται γεωτρήσεις. Ποιο είναι αυτό? Ότι έχουν καταστρατηγήσει ήδη στην ουσία το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο προβλέπει ότι εάν υπάρχει απειλή σε βάρος της Κύπρου, εισβολή χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ταυτόχρονα μιλάμε για απειλή σε βάρος της Ελλάδας και αντιδρούμε. Δεν έχουμε αντιδράσει ως χώρα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και κάνουν γεώτρηση. Κύριε Σρόιντερ, ας έρθουμε στην πραγματικότητα, γιατί το ενιαίο αμυντικό δόγμα δεν υφίσταται πλέον. Υπάρχει διμερής αμυντική συνεργασία, διαθρωμένη αμυντική συνεργασία. Mm-hmm. Προβλέπει τα ίδια πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι ένα άλλο κράτος. Είναι. Και για να γίνει κάτι τέτοιο ή για να ληφθούν στρατιωτικές ενέργειες, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν να το ζητήσει αυτό το κράτος, εμείς να ζυγιάσουμε τα πράγματα, να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Ωστόσο δεν φτάσανε οι κινήσεις στο να πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή με στρατιωτικά μέτρα. Πρέπει πριν φτάσουμε στα στρατιωτικά μέτρα να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν από τη διπλωματική οδό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχετε υπόψη σας ότι αυτά έχουν κουβεντιαστεί και έχουν συζητηθεί αρκετό καιρό πριν και με την Κύπρο και έχουμε κουβεντιάσει και τα πιθανά σενάρια και τις πιθανές αντιδράσεις. Δεν έχουμε ξαφνιαστεί. Mm-hmm. Είναι κάτι που το περιμέναμε. Το περιμέναμε και έχουμε κάνει και τις ανάλογες προετοιμασίες. Στα πλάνα, στα σενάρια και στα όσα συζητούσατε όλο αυτό το διάστημα, φαντάζομαι ότι ζυγίζατε και τις αντιδράσεις, τη στήριξη που θα μπορούσαμε να έχουμε από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Ως τώρα έχουμε λοιπόν λεκτική στήριξη. Σε κάποιες περιπτώσεις
πιο προωθημένοι, σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο προωθημένοι. Το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, αν έχετε διαβεβαίωση είτε εσείς προσωπικά είτε ο Πρωθυπουργός, είτε από τους Αμερικανούς είτε από τους Ευρωπαίους, ότι στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου θα έχουμε και στρατιωτική στήριξη, θα έχουμε έμπρακτη στήριξη ή θα μας αφήσουν μόνους μας με κάποια λεκτική συμπαράσταση και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει τέτοια υπόσχεση ούτε τέτοια υπόθεση προς το παρόν, αλλά εγώ έχω ξαναπεί ότι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπολογίζουμε καταρχήν ότι θα είμαστε μόνοι μας. Θα είμαστε μόνοι μας, λέτε. Ακριβώς. Και αυτό που έχουμε περάσει σαν εικόνα και στους Αμερικάνους και σε όλους τους φίλους μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι όπως είναι. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να σταματήσει η Τουρκία αυτές τις προκλητικές ενέργειες, διότι όταν θα φτάσει στην περίπτωση, όπως είπατε, του Καστελορίζου, εκεί πλέον δεν υπάρχουν επιλογές. Η κατάσταση θα έχει γίνει πιο δύσκολη. Αν λοιπόν θέλουν να βοηθήσουν να μην συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να το κάνουν από τώρα. Αυτή είναι η βοήθεια στην οποία προσβλέπουμε στους συμμάχους μας. Και βέβαια η ισχύς, η αποτρεπτική που προκύπτει από το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει ισχυρές συμμαχίες. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό, για να ζυγίζει και ο καθένας τα πράγματα μέσα του από ένα σημείο και μετά, ότι στην περίπτωση μιας σύγκρουσης ή ενός επεισοδίου είμαστε μόνοι μας και ξεκινάμε με αυτήν τη λογική. Ούτε Αμερικανοί, ούτε Ευρωπαίοι, ούτε κανένας άλλος δεν θα προστρέξει. Όπως φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, δεν θα προστρέξουν και δυνάμεις με τις οποίες συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα και κάναμε και στρατηγικές συμμαχίες, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ ή η Αίγυπτος, με τις οποίες είναι ωραίες οι φωτογραφίες βεβαίως, ωραίες οι καλές προθέσεις, αλλά ούτε αυτές οι δυνάμεις έχουν δείξει κάποια έμπρακτη στήριξη το τελευταίο διάστημα που οι Τούρκοι κάνουν τα όσα κάνουν στην Κύπρο. Κοιτάξτε, οι συνεργασίες και τα σχήματα τα οποία καλλιεργούμε και έχουν πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, έχουν σχέση με την υποστήριξη που έχουμε στα διεθνή φόρα και την ισχύ η οποία προκύπτει από ομάδες κρατών, οι οποίες έχουν ίδια συμφέροντα, ίδιες απειλές. Διπλωματική στήριξη. Και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί όπως βλέπετε, το μεγάλο κομμάτι της πιέσεως εξασκείται με διπλωματικά μέσα. Σωστό. Οπότε θεωρώ ότι η βοήθεια ήδη υπάρχει. Mm-hmm. Οι θέσεις τους είναι συγκεκριμένες. Υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα της Κύπρου και προσπαθούν και εκείνοι και με δηλώσεις και με πιέσεις, με όλους τους τρόπους, να αποτρέψουν τους Τούρκους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν. Και μακάρι να συμβεί αυτό. Σας ρωτήσω αν είναι έτοιμος ο ελληνικός στρατός να αντιμετωπίσει μια πρόκληση. Είμαι βέβαιος ότι θα μου πείτε ότι είναι έτοιμος. Το ερώτημα όμως είναι. Για να σας πω, είναι έτοιμος. Ναι, είμαι βέβαιος αυτό λέω ότι θα μου πείτε ότι είναι έτοιμος. Σας έχω ακούσει να το λέτε άλλωστε. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι αν μετά από 10 χρόνια κρίση οι ισορροπίες που γνωρίζαμε στο Αιγαίο και γενικότερα στις αμυντικές δυνάμεις των δύο χωρών έχουν ανατραπεί. Εμείς 10 χρόνια δεν έχουμε κάνει κάποια μεγάλη αμυντική παραγγελία, είναι η αλήθεια. Οι Τούρκοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο στρατό τους και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς την αναλογία δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Η αναλογία δυνάμεων έχει διαταραχθεί. Αυτά που ξέραμε για τους συσχετισμούς έχουν αλλάξει. Τα τόσα χρόνια κρίσης που είμαστε, οπωσδήποτε έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα, γιατί παγώσαμε όλα μας τα καινούργια προγράμματα. Όμως έγινε ένα νοικοκύρεμα, μαζέψαμε τα κομμάτια μας και καταφέραμε αυτή τη στιγμή, με πολύ καλή διαχείριση των χρημάτων που είχαμε και των προϋπολογισμών, να κρατήσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και σε ένα πολύ καλή επιχειρησιακή ικανότητα τις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι έχουμε κρατήσει ένα τέτοιο επίπεδο. Επομένως, τηρουμένων των αναλογιών, οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γιατί η προσπάθειά μας ήταν, αφού δεν μπορούσαμε να πάμε σε καινούργια προγράμματα, να κρατήσουμε τα συστήματα και τα μέσα λειτουργικά και επιχειρησιακά. Και αυτό έγινε γιατί το προσωπικό είναι εξαιρετικό, γιατί είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και το πήραν προσωπικά. Κρατάω λοιπόν ότι η αναλογία δυνάμεων έχει ανατραπεί. Θέλω να κλείσουμε με την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι Τούρκοι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είτε θα πάρουν τους S-400, είτε θα πάρουν τα F-35. Ένα εξαιρετικό όπλο το ένα, εξαιρετικό όπλο και το άλλο. Εκεί τα πράγματα για την Ελλάδα πώς θα είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο να αποκτά τέτοιες δυνατότητες η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή το θέμα των S-400 είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήδη επικαλούνται ότι είναι ένα αμυντικό σύστημα. Και είναι αμυντικό σύστημα, αλλά η ομπρέλα κάλυψης που έχει, εάν τοποθετηθούν στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο κοντά, εμείς είμαστε μέσα σε αυτή την ομπρέλα.
Τώρα τα F-35 είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα. Το F-35 δεν αντιμετωπίζεται με F-35, αντιμετωπίζεται με μοντέρνα συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεως και εντοπισμού, με ένα καλύτερο αντιβληματικό σύστημα και βέβαια σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και εμείς στη νέα γενιά αεροσκαφών. Μάλιστα. Τώρα, η Αμερική αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να είναι στα ίδια χέρια το καλύτερο αεροσκάφος του κόσμου και ένα από τα σοβαρά αντίμετρα που έχει αυτό το αεροσκάφος. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εάν θα το κρατήσουν μέχρι τέλος, πιστεύω ότι θα φτάσουν να μην πάρουν τα F-35 Τούρκοι. Επειδή όμως εμφανίζονται διάφορες λύσεις, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Με να το δούμε, αντιλαμβάνομαι από αυτό που είπατε ότι πρέπει και εμείς από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε το μέλλον των δικών μας συστημάτων. Εγώ να ευχηθώ ηρεμία και φαντάζομαι ότι αυτό θέλετε κι εσείς και σίγουρα αυτό θέλουν και όλοι οι Έλληνες στην πορεία και του καλοκαιριού, αλλά βεβαίως και των επόμενων μηνών. Να πούμε όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ανησυχούμε. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική είναι και προσπαθούν να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα των Τούρκων. Παράλληλα, εμείς είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και σήμερα, μέσα στην κορυφαία επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη φορά που κουβεντιάζουν για μέτρα. Γιατί έχετε υπόψη σας και μετά τα ίμια. Δεν είπε κανείς για μέτρα. Αυτό που μας είπαν είναι ότι πηγαίνετε να τα βρείτε. Βρείτε τα. Μας είχαν πει τότε. Ας ελπίσουμε λοιπόν, βλέποντας και το τελικό κείμενο, ότι πραγματικά θα έχουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.